Στο ακριτικό σουφλί πλησιάζουν οι φλόγε με την πυρκαγιά να παίρνει τρομακτικέ διαστάσει και την πυροσβεστική να προσπαθεί να δικαιολογήσει τα δικαιολόγητα. Είπαν ότι δεν μπορούν να σβήσουν τη φωτιά γιατί δεν φυσά ισχυρό άνεμο. Συγκεκριμένα ο εκπρόσωπο τη πυροσβεστική Γιάννη Αρτοπιό είπε «Υπάρχει μια μεγάλη δυσκολία λόγω της άπνοιας που υπάρχει, της πολύ ασθενούς έντασης των ανέμων, έτσι έχει καπνό και τα πυροσβεστικά αεροσκάφη δεν μπορούν να πλησιάσουν στις αιστείες της φωτιάς». Όλα αυτά, ενώ η πύρινη καταστροφή της δαδιά που άλλαξε τη μορφή του Εύρου για πάντα, έχει επεκταθεί σε κορνοφολιά, κοτρονιά, σιδηρό και γιανούλη. Λίγο μετά τις 9 το βράδυ της η στάλθηκε νέο μήνυμα 112 στους κατοίκους της περιοχής του Σουφλίου να παραμείνουν ετοιμότητα. Το ενεργό μέτωπο της Κοτρονιάς μεγαλώνει σταδιακά καθώς οι νοτιάδες που πνέουν στην περιοχή ενισχύουν την ένταση της πυρκαγιάς. Μάχη αναχέτησης δίνουν επίγειες και ναέριες δυνάμεις κατάσβεσης και για τη διαφύλαξη του μικρού βόρειου πυρήνα του Εθνικού Πάρκου Δαβιάς Λευκή Μισουφλίου.